Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Πολύ σημαντικές αποκλίσεις παρουσιάζουν τα ποσοστά έγκρισης των αιτήσεων για δάνειο στις τράπεζες, με τα στεγαστικά να απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας. Στέλεχος Συστημικής Τράπεζας αναφέρει στο insider.gr ότι το 2018 το 80% των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια εγκρίθηκε, δεδομένου ότι εξασφαλίζονται με ακίνητα. Το αντίστοιχο ποσοστό για επιχειρηματικά ήταν 74%, για αυτοκίνητα 72% και για καταναλωτικά δάνεια 20-30%. Αυτό που παρατηρείται όμως τα τελευταία χρόνια είναι το συντηρητικό προφίλ των δανειοληπτών που κάνουν αίτηση, αφού το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι στην πλειονότητά τους οι δανειολήπτες συνεισφέρουν με ίδια κεφάλαια στο 50% της αγοράς του ακινήτου και ζητούν χρηματοδότηση για το υπόλοιπο 50%. Η Εθνική Τράπεζα ξεκίνησε την διάθεση κεφαλαίων σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μέσω της δράσης Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 2, που διαχειρίζεται το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Μέρος της χρηματοδότησης προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους. Η δράση αφορά στη χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων ή αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση, καθώς προβλέπεται μηδενικό επιτόκιο για το 40% του ποσού του δανείου λόγω άτοκης συμμετοχής κεφαλαίων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας 2. Οι χρηματοδοτήσεις αφορούν επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο ανάπτυξης, ακόμα και νεοσύστατες. Αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος κρατικών ενισχύσεων στο επενδύσεις.gr / MIS. Αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και στο nbg.gr. Έτοιμη να πουλήσει το ιστορικό κτίριο του Μινιών στο κέντρο της Αθήνας, φέρεται να είναι η Φολή-Φολή μετά τις αποκαλύψεις για μαγειρεμένους ισολογισμούς και τη στιγμή που η προοπτική επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνία με τους πιστωτές απομακρύνεται. Το κτίριο δεν είναι δεσμευμένο από τις δικαστικές αρχές, καθώς ανήκει στη Φολή-Φολή Holdings SA και όχι στη Φολή-Φολή ΑΕΒ. Το τεράστιο κτίριο του Μινιών είναι ένα από τα λίγα που είχε αναγερθεί στην πρωτεύουσα με προδιαγραφές πολυκαταστήματος και το πρώτο που εξοπλίστηκε με εσωτερικές κυλιόμενες σκάλες. Το κτίριο του Μινιών παραμένει κλειστό επί 2 δεκαετίες, ενώ η συνολική δομημένη επιφάνειά του ανέρχεται σε 20.000 τετραγωνικά μέτρα. Τοτικά κηρύττει η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα και με τις 772,23 μονάδες, καταγράφοντας απόλυση 0,17% σε άνοδο τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.